Πάμε να ακούσουμε τι λέει η Ξύση Χριστίδου. Ναι, μίλησε η ίδια λοιπόν και είπε ότι προσπάθησε στο διάλειμμα να μιλήσει με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και να της εξηγήσει ότι όλο αυτό δεν είναι σωστό που γίνεται. Κάτι που λέει ότι και η ίδια στο τέλος το παραδέχτηκε. Είπε ότι έχεις δίκιο με αυτό που λες, δεν ήταν σωστό. Για να τα ακούσουμε. Έγινε viral με τις δηλώσεις της κυρίας Κωνσταντινίδου. Ναι. Εσείς μιλήσατε καθόλου μετά την εκπομπή? Μιλήσαμε στο διάλειμμα της εκπομπής. Όλοι μείναμε άφωνοι και άναυδοι. Δεν περιμέναμε αυτή την αντίδραση, ούτε αυτές τις δηλώσεις από την Ελισάβετ. Το ρωτάω γιατί υπήρχαν κάποια tweets τα οποία ήταν λίγο πιο αιχμηρά και περιμέναν από τη Ξύση Χριστίδου να απαντήσει με πιο αιχμηρό τρόπο. Όταν υπάρχει μια μαζική φωνή, πάντα την ακούω. Δεν θα ακούσω ποτέ ένα μεμονωμένο σχόλιο που μπορεί να έχει μια εμπάθεια. Εγώ εκείνη την ώρα δεν ένιωθα ότι κάνω κάτι λάθος. Ξαφνιάστηκα κι εγώ. Προσπάθησα να τη φέρω στη θέση του θύματος. Δηλαδή μετά τις διαφημίσεις αυτή η κουβέντα έγινε και εκεί μάλιστα μου είπε: ναι, έχεις δίκιο. Τώρα που με βάζεις εδώ, αυτό το αντιλαμβάνομαι, αυτό που λες. Το καλοκαίρι γνωστοποιήσατε και το πρόβλημα υγείας της μητέρας σας. Πώς είναι η κατάσταση της σήμερα? Ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει στη μεταμόσχευση. Περιμένουμε, είμαστε όμως αισιόδοξοι. Τώρα βγήκε από το νοσοκομείο η μαμά, είναι στο σπίτι μετά από 3 μήνες που ήταν μέσα. Και αυτό της έχει δώσει και της ίδιας πολύ μεγάλη έτσι, δύναμη και χαρά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή χρονιά. Ναταλάκι μου, κορίτσι μου.